από την περίοδο τότε πόσο έχουν αναπτυχθεί, να μετρήσει μετά από μια βροχή και σε πόσες μέρες υπάρχει μια μουταξίγηση προχθές. Λοιπόν, ζητούσε πάρα πολλά. Εγώ τους είπα ότι δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα σαν ΤΕΔ, σαν φορέας, να δώσουμε απευθείας, πρέπει να πάμε σε διαγωνισμούς και ιστορία, που αυτό δεν θα εξυπηρετήσει και το σκοπό το οποίο το θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε απευθείας παραπάνω από 15.000 μαζί με το ΦΠΑ. Λοιπόν, η οποία δεν μου απάντησε, θα κάνει τους υπολογισμούς και θα μου απαντήσει. Όμως, επειδή ο χρόνος περνάει, εντωμεταξύ αναβάλαμε τη λήψη απόψης, ξέχασα να πω, για να έρθω σε επαφή με τον φορέα ο οποίος θα εισηγηθεί, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και προτίθεται να κάνει, και έχω τη διαβεβαίωση ότι εφόσον η μελέτη βγάλει κάτι τέτοιο, δεν έχει κανένα λόγο να μην εισηγηθεί της μίκρης αυτού του χρόνου. Και γι' αυτό το παναφέρω. Γιατί αυτό είχαμε, αναστεί. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, γιατί αλίμονο, εάν δεν κάνουμε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, και τους αφήσουμε στην τύχη τους. Ναι, κυρία. Επειδή φέτος είχα μια τεράστια πυρκαγιά στο Δήμο και πραγματικά αυτό που χάθηκε καθαρά είναι καθαρά βοσκότοπος και τίποτε άλλο, ούτε δάσος, ούτε... δεν υπάρχει δηλαδή δάσος εκεί, είναι πραγματικά το πρόβλημα τεράστιο. Πολλές χιλιάδες στρέμματα στο Δήμο Ζάρακα από τους κτηνοτρόφους. Θα μπει και αυτό. Αν γίνεται να περιληφθεί ένα κομμάτι για το Δήμο Μαζάρακα. Γνωρίζετε ότι πολλοί Δήμοι είχαν κατά καιρούς στελεχωθεί εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορώ να θεωρήσω ότι στελεχώνεται ένας οργανισμός με states. Αυτή είναι μια... είναι προσλήψεις μαθητείας, ξεκάθαρα το λέει ο ίδιος ο νόμος. Από εκεί και πέρα είναι ολοφάνερο ότι έγινε εκεί, καταστατικήθηκαν πολλά πράγματα. Όμως, ανεξάρτητα από αυτό, δεν φταίνε τίποτα αυτά τα παιδιά που ακούω σήμερα ότι όσοι προσελήφθησαν από το περίοδο που προκύθηκε, δεν θα τους πληρώσουν. Το να τους σταματήσει είναι... Το απαράδεκτο. Αλλά το δεν πληρώνουν είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει... Δεν το αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν. Το κράτος δεν πουλάει τσαπικά. Η πρότασή μου λοιπόν είναι και από αυτού. Πρώτα. Όλοι μέχρι την ημέρα που θα τους απολύσουν, αν μπορούν να τους απολύσουν, αν κρυθούν απαράνομες, αυτές θα πληρωθούν κανονικά. Και από εκεί και πέρα, αυτοί οι οποίοι είχαν υπογράψει και έλεγαν, ας πούμε, ότι μια σύμβαση μέχρι τότε, εμείς δεν, ποτέ δεν θα συνενέσουμε, σ' όλοι και καλά ότι αυτό αποτελεί λόγο μονιμοποίησης. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή θεωρώ ότι το κράτος έχει συνέχεια, ό,τι υπάρχει με βάση νόμο, τι είχαν, πρίκα είχαν αυτοί, δεν ξέρω, ας αντιδρούσαν τότε που πρέπει να αντιδράσουν. Αυτοί που σήμερα λένε αυτό που λένε, γιατί άκουσα πραγματικά δήμοι οι οποίοι είχαν 20-30 με states και σήμερα λένε κακώς τους είχαν. Εγώ δεν είχα κανένα. Πρώτο, ούτε με ρωτήσατε για να μου έρθουνε. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία ευθύνη ο Δήμος. Για ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει, για μένα είναι ξεκάθαρα. Το state σου έρχεται κατευθείαν. Η μερική απασχόληση είναι που προτείνουμε εμείς. Να ξεχωρίσουμε ορισμένα πράγματα. Δεν υπάρχει άτομα. Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια ομόφωνη απόφαση, γιατί είναι πολύ λεπτό το θέμα. Που να, όσο λίγη η σύμβασή τους, πρέπει να δουλέψουν οι άνθρωποι. Από εκεί πέρα, ας μην την ανανεώσει. Έχει υπογράψει σύμβαση. Αν τον απολύσει ο εργοδότης και προκειμένου το δημόσιο πριν από τη λήξη, πρέπει να τον πληρώσει μέχρι τη λήξη. Όλα. Αυτά λένε την νομοθεσία. Τώρα, αν υπάρχουν εργατολόγοι που λένε διαφορετικά, στα λένε. Τι να πω. Η εργατική νομοθεσία δεν καλύπτεται για αυτού. Γιατί αν κάλυπτε, θα του έδινε δώρο στου ανθρώπου, θα του έδινε άδειε. Δεν μιλάμε, τι βάζει το κατηγορητήριο. Αυτό είναι. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα μαθητείας, το πρόγραμμα μαθητείας είναι πρόγραμμα ομιλίας. Το πρόγραμμα μαθητείας 18 μήνες και το ξαναγυρίσαμε 18 μήνες. Αυτό το θεωρούσαν ως δεδομένο και με διαφέρει. Ήταν ένας από τους σημαντικούς λόγους για τους οποίους να εργαστούν. Να τελειώσουμε εδώ. Όλοι έχουμε stage. Έχει κοιτάξει κανείς το κομματικό κριτήριο του μαθητή που ήρθε. Γιατί εμείς δεν έχουμε μόνο έτσι. Συμφωνώ σε ό,τι υπόθηκε μέχρι ώρας.
Από εκεί και πέρα πιστεύω όμως, επειδή τέθηκε θέμα διακρίσεως, έτσι, η διάκριση υπάρχει και στους Δήμους. Δεν μπορεί η εκάστοτε πολιτική εξουσία με κριτήρια αδιαφανή να λέει κύριε Δήμε τάδε θα πάρεις τόσους, κύριε Δήμε τάδε δεν θα πάρεις κανέναν. Λοιπόν, άρα και εδώ πρέπει η τοπική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων έτσι, να έχει λόγο. Στις θέσεις είχαμε υπολογίσει, σε αυτές τις θέσεις είχαμε υπολογίσει στην ειδική απασχόληση και σε αυτές τις θέσεις για να λειτουργήσουμε το υπόλοιπο διάστημα. Αυτή τη στιγμή πραγματικά, εάν αυτά ανατραπούν και η μερική απασχόληση και οι 20 θέσεις και τις εργασίες και τα states αυτούς που είχαν ναι, μακροχρόνια τελειώσα και λίγανε μετά από 2-3-5 μήνες, νομίζω ότι δεν μας μένει τίποτα άλλο παρά να βάλουμε λουκέτο. Ακριβώς. Έτσι. Είναι πραγματικά, δεν είναι κάτι, δεν είναι πολυτέλεια για μας αυτό που όπως ήταν ενδεχομένως για κάποιους δήμους, κάποιους συναδέλφους που ζητάγαν τα λεφτά. Για μας είναι ανάγκη να λειτουργήσουμε. Ξεκάθαρα πράγματα και ζητάμε και και ζητώ την παρέμβαση και την, να συνταχθούν μαζί μας οι βουλευτές του νομού μας και κυρίως ο κύριος Γρηγοράκος, ο οποίος είναι κυβερνητικός βουλευτής και θεωρώ ότι είναι ευαίσθητος αυτό το θέμα και θεωρώ δεδομένη την παρέμβασή του και τη στήριξή του, διότι γνωρίζει. Ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο κύριος που θα απευθυνθεί στον κύριο Κουκουλόπουλο, ήταν δική του η θέση. Έτσι, η θέση και τι έχει να πει επάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, έτσι, επειδή εγώ δεν διαφώνησα. Γιατί, συγγνώμη, γιατί από ό,τι είδα, από ό,τι είδα από στον τύπο, κάπου βολεύει την Κέρκη. Τώρα. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Η θέση της Κέρκη υπάρχει, έχει εκφραστεί επίσημα από τη στιγμή που το ανακοίνωσε. Ηρακλή, μας έχει στείλει να πάρουμε αποφάσεις. Κέρκη λοιπόν, χωρίς να το πει ευθέως, κάπου φαίνεται ότι τη βολεύει, δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να πάρει δάνεια και ιστορίες κλπ. Και κάπου όλοι αναδιπλώθηκαν. Τους βόλεψε. Εμείς όμως δεν θα τους αφήσουμε να βολέψουν. Δεν μπορούν να λένε και να μην ξελένε. Δεν μπορούν με φανφάρες και να έρχονται να εξαγγέλνουν ένα τόσο μεγάλο επίβολο σχέδιο για να καλύψουν την ανεργία και να βοηθήσουν την απασχόληση και να βοηθήσουν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που περνάει η χώρα μας κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουν θέση και να δούμε αν πράγματι έχουν αλλάξει θέση. Εγώ από μισόλογα σας λέω, που διάβασα στον τύπο, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Κύριε Πρόεδρε, συμβούλιο τέθηκε, κύριε Πρόεδρε, της ΚΕΡΚΕ, η απόφαση του Υπουργού, αν το συζητούσαν. Πήγανε και τους είπε σταματάει και παγώνει και ακυρώνεται και δεν τέθηκε συμβούλιο σαν ημερήσια διάταξη της ΚΕΡΚΕ.